ένα μισό λεπτό. 7 ώρες δεν ήθελα να ψηφίσουμε, να ξέρω όχι. Υπήρχε συγκεκριμένη επιχειρηματολογία και σε συγκεκριμένο κομμάτι. Σε συγκεκριμένο κομμάτι. Κύριε Πρωθυπουργέ, 13 λεπτά και μετά 23. Δεν είναι δικαστήριο εδώ. Είναι δικαστήριο εδώ. Μιλάτε 23 λεπτά. Διακόπτουμε για 5 λεπτά. Όχι στην αναστολή, εκμετάλλευσης ή μειονοτροφών εκμετάλλευσης του Αιγαίου. Γιατί η εκμετάλλευση του Αιγαίου για την οικονομία της περιοχής της Αυλώνος, του Δήμου Αυλώνος, είναι πάνω από το 50% του εισοδήματος των επαγγελματιών της Αυλώνος. Γιατί εμείς λέμε Είπα ότι λέτε όχι. Πρόταση κάνω. Αφού λάβουμε γνώση της περιεχομένου της πολιτικής απόφασης εν σχεδίο, να ξαναμαζευτούμε, να διατυπώσουμε την άποψή μας πάνω σε αυτά που θα προτείνει η ελληνική κυβέρνηση. Να πάρει πολιτική θέση, δηλαδή εγώ θέλω να το είπε, το είπα. Να το εκφράσει στο Υπουργείο αυτό. Να το είπε. Μα το έχει κάνει. Του μετασχήρα μα, δεν είναι εγώ αρμόδιο. Να πάρει τη πολιτική. Στο θέμα αυτό, αδείξει το θέμα. Προσάμε την πυρία και βλέπω το μη κατάλληλε αυτά. Και σε έχω και σε πολλή εκτίμηση και το ξέρει. Αλλά όταν τα προσωποποιεί τα πράγματα, θα τα προσωποποιήσω κι εγώ. Ήσουν εδώ που πήρα θέση. Μπροστά στην Ευαγγελίνου, μπροστά στου άλλου. Γι' αυτό λέω, δεν έχω για αυτά. Τι θέση πήρε το γιατί δεν ξέρει τι θα γίνει για το άγγελμα της οικογένειας του και τι θα γίνει και αυτοί όπως διαμορφώνεται το πλαίσιο μετά την απόφαση του κύριου. Δεν είναι ακροατήριο το οποίο χειροκροτεί, ούτε γιουγάρει, ούτε βρίζει όπως έβριζαν προχθές. Και το Δημοτικό Συμβούλιο προσπαθούμε κάποια για το μαλλί. Είναι πώς μην περιμένουν η αγωγία, περιμένουν να του δώσουμε λύση. Αυτοί μας ψήφισαν και περιμένουν από εμάς να πάρουμε τις αποφάσεις αυτές που πρέπει, να τους στηρίξουμε και να νιώθουν και αυτοί σίγουροι ότι κάποιους ανθρώπους που έστειλαν εδώ πάνω παλεύουν για αυτούς. Λοιπόν, συμφωνήσαμε καταρχάς όταν είχαν κατέβει όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες να περιμένουμε την απόφαση ως προς τι η πρεμούρα ορισμένων να συγκριθεί Δημοτικό Συμβούλιο τη Μεγάλη Πέμπτη και να μην πάει την Τρίτη να ενημερωθεί ο κόσμος. Η απάντηση είναι δική σας. Για να μην υπάρχει αυτός ο κόσμος ενημερωμένος. Για να έρθουν οι συγκεκριμένοι και να χειροκροτούν και να οδηγούν το Δημοτικό Συμβούλιο σε ψήφους. Λες και κάποιοι. Γιατί είχε κάνει δήλωση, κύριε συνάδελφε, υπουργός, ότι θα αφήνει αναστολή και θα πτιστούν τα κομμάτια αυτά και τότε θα γίνει. Ποια επένδυση θα συνάδει όταν αυτό εκεί είναι ένα χαρτί. Το ξενοδοχείο, κύριε συνάδελφε, όχι το real estate. Το καταλαβαίνετε. Το ξενοδοχείο, όχι το real estate. Αυτό είναι το σώμα.
Αν θέλετε να το κάνουμε έτσι, να το κάνουμε ειδικά αυτό το συμβούλιο, να το τυλάξουμε στον αέρα. Γιατί όμως δεν έχει κανείς αυτό το στόχο. Να μην ακούω να το πείτε. Δεν λέω να κρύβεις. Ένα πρώην δημοτικό συμβούλιο και ένα δήμος Αντρώνος ψήφισε ένα σκόμα. Και το παρουσίασε δύο φορές στην Ελλάδα και αποδέχτηκε στο διάλογο. Συμφώνησαν τότε, πολύ προχωρημένα πριν τον νόμο βιομηχανότητας τη λέξη Μπέλη, κατά πίσω 8 θεμάτων στη συγκεκριμένη περιοχή. Και το συμφώνησαν όλοι. Και αυτοί που είχαν και 4 θέματα. Γιατί ήταν δεν μπορεί να γίνει μια αναγκοδότηση. Και συμφωνήσαμε στη συγκεκριμένη περιοχή να μην υπάρχουν ξενοδοχεία και όλοι μπροστά και να υπάρχει. Και να υπάρχει και δεύτερο χώρο και να κερακλεί από κάτω στο τσιγάρο. Δεν μπορεί να το αλλάξουν τώρα κάποιοι για άλλα συμφέροντα. Θα αποδομηθούν και αυτά όμως. Σιγά σιγά. Να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Φωνάζω έτσι γιατί εδώ υπάρχει δίκαιο των πολλών. Το δίκαιο των πολλών δεν μπορούμε να λέμε τα ιδιαίτερα των λύσεων. Και θα πάρω. Κάντε ησυχία σα, παρακαλώ. Δεν είναι καλύτερο πολλών από του ανθρώπου. Εγώ του παρακολουθώ τόσα χρόνια. Δεν έχει αναφερθεί μια δόση των φυλάσσεων. Δεν έχει αναφερθεί τώρα μια καρτινά είχε βάλει μια καρέκλα παραπάνω και πού δεν βγαίνουν. Αλλά και εκεί στις καμπίνες δίπλα, οι χειρόνες είναι δίπλα και τις προσπλάσσουν. Και τις έχουν και να τις δίνουν. Εδώ και να είναι. Και να πάμε πέρα. Καταστρέφει το περιβάλλον. Ποιος επενδυτής θα καταστρέψει το περιβάλλον. Για το περιβάλλον έρχεται για αυτό που υπάρχει. Γιατί δεν έρχεται και στην πανάκριση. Γιατί δεν έρχεται να πάει και πιο πίσω στην έρθει. Κανείς εδώ. Να πάει εκεί. Και κοιτάξτε να το δούμε να είμαστε πραγματικοί. Εάν αποτρέψουμε αυτό το πράγμα, θα βάλουμε εσείς τα πρόγραμμα του τόπου. Πρέπει να το σκεφτούμε, δεν το σκεφτήκαμε πολύ σοβαρά. Πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ σωστά. Η καιρό να είναι δική μας. Είτε είναι ούτε τη ΜΚΟ, ούτε τη κυρία Παναγιώτα Θεοδόρου που είπα. Ούτε να είναι μέσα στην χρόνια να είσαι εδώ. Μπορεί εσύ να μιλήσετε, αυτοί θα μείνουν εδώ. Είναι δικό του ο πλούτο και τον φυλάκτη τόσα χρόνια. Η ακρέσκηση. Γιατί πάει το ίδιο η πολιτεία στην δικαστήρια. Από τον χρόνο, από τον χρόνο. Το είπε η κυρία. Από τον παπά πάει στην δικαστήρια. Το τονίζουμε, το ξαναείπα, το ξαναπώ. Πόσες φορές να γίνει κατάλογο. Ο παπάς δεν είναι το πρόβλημα. Ήταν να μην το καταλάβω. Ο κύριος Κατσαργίδης και μετά ο κύριος Κανελόπουλος. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, μας ρίξουμε λίγο τους τόνους. Δεν χρειάζεται, ξέρουμε γιατί μιλάμε. Όλοι για τα ίδια ενδιαφερόμαστε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας σε αυτή την αίθουσα που να μην ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη της περιοχής, την ήπια ανάπτυξη της περιοχής. Και όλοι είχαμε ψηφίσει και είμαστε υπέρ των επενδύσεων. Αλλά μετά από έλεγχο. Στην πρώτη συνεδρίαση, εγώ προσωπικά ήμουνα υπέρ και για την επένδυση παπά. Όμως στη συνέχεια, στο δεύτερο συμβούλιο που κάναμε, μας ενημέρωσε ο πρόεδρος των μηχανικών, γιατί εμείς εδώ δεν είμαστε ούτε πολεοδόμοι, ούτε δικηγόροι, είμαστε δημοτικοί συμβούλοι και κρίνουμε. Παρακαλώ, συνάδελφοι, να συνεχίσω ή να το κλείσουμε.
Κύριε Τσίγκανε. Λοιπόν, αφήστε κύριε Καρόμπε, εντάξει, ηρεμήστε. Τι αδάκια κάνουμε. Λοιπόν, όλοι είμαστε υπέρ των επενδύσεων. Όμως για τη συγκεκριμένη επένδυση που θα πάμε, κατεξήγησε εδώ ο πρόεδρος των μηχανικών ότι πρόκειται για ιδιωτική πολεοδόμηση. Η ιδιωτική πολεοδόμηση, όπως ξέρετε, να έχει ορισμένους κανόνες, να τηρεί ορισμένους κανόνες. Λοιπόν, αυτό κατά την άποψή μας ο κύριος Παπάς το παρέκαμπτε. Λοιπόν, αφήστε κύριε να τελειώσω να την τοποθέτησή μου. Λοιπόν, στην τελευταία συνεδρίαση, ναι, εάν δεν υπήρχε ο Παπάς, δεν θα έρχονταν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, από τον Παπά ξεκίνησε. Και από τον Παπά ξεκίνησε διότι έκανε υπέρβαση. Μπορεί να είναι νομοτύπος, όμως εμείς, όταν είδαμε τι θέλει να φτιάξει, είμαστε αντίθετοι. Και του είχα πει την προηγούμενη φορά, στους προσώπους εδώ, ότι αν θα έρχονταν μία άδεια, θα κατάφερε και θα τις έβγαζε τις άδειες και θα τις κούλευε. Ήρθανε όλες μαζί και παρουσιαζόταν ένα χωριό. Έφτιαχνε εκεί ένα χωριό. Και γι' αυτό είμαστε αντίθετοι. Και εμείς οι δημοτικοί αρχοί, πολλές φορές, είμαστε αντίθετοι και θα πρέπει να προλαμβάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Και είχα πει και το παράδειγμα του ξενοδοχείου που έχει γίνει στο Καλόμερο, που κατά την άποψή μου έχει τυφλώσει στο χωριό. Έχει στριμώξει πάρα πολλά κτίρια που αν μας ζητάγανε την άποψή μας, δεν θα συμφωνούσαμε να στριμωχτούν όλα αυτά τα κτίρια σε αυτό το μικρό χώρο. Λοιπόν, είναι ο μοναδικός που την προηγούμενη φορά είχα πει ότι θα πρέπει να ξεχωρίσουμε το θέμα αγγέλων και το θέμα επένδυσης. Και σε κάποιο συμβούλιο θα έπρεπε να θέσουμε και να έρθουμε να κουβεντιάσουμε εδώ για τον ρόλο του αγγέλωνα. Ο αγγέλων πάει να καλύψει το ενδιαφέρον το δικό μας. Το ενδιαφέρον το δικό μας για τη χελώνα υπάρχει χρόνια. Ζούσα χρόνια με τη χελώνα και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή έρχεται ο αγγέλων τώρα με την εγκόλαψη των το μικρό χελώνα στην Ελέα, στον Καχώβα, τον κάπου εκεί, να αρνώνει και να επιβαίνει στην ροή της πολλαπλασιασμού της χελώνας. Αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, κατά την άποψη τη δικιά μου, το πρόβλημα είναι ο αγγέλωτος. Η απόφαση που πήραμε προηγούμενα ήταν καθόλου σωστή, όπως την πήραμε. Και δεν μετανιώνουμε και δεν τη διορθώνουμε την απόφασή μας. Όμως, ο αγγέλων θεωρώ ότι χρησιμοποιεί αυτή την απόφαση και πηγαίνει ιστορικά. Εκεί πρέπει να σταθούμε. Διότι θέλω να σας μεταφέρω και μία εικόνα από την ενεργοποίηση που υπάρχει στο πάρκο της Χελώνας στη Ζάκυνθο. Στη Ζάκυνθο, συνάδελφοι και αγαπητοί φίλοι, υπάρχει το εξής. Το λέω αυτό επειδή την επισκέπτουμε συχνά, επειδή είναι γυναίκα παγωγή. Λοιπόν, μέχρι ένα ορισμένο σημείο έχει γίνει άναρχη ανάπτυξη, κακώς, χωρίς κανένα έλεγχο. Λοιπόν, και έχουν φτιαχτεί επενδύσεις. Από ένα σημείο και μετά τελειώνει η επένδυση. Καμία επένδυση. Τελεία ερημοποίηση. Πολύ φοβάμαι ότι θα γίνει και εδώ τελεία ερημοποίηση. Και δεν θα φταίει οι εκπαιδευτές, θα φταίει ο αγγέλων. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και θα πρέπει, κύριε Δήμαρχε, και το ξαναπεί και το ξαναλέω, θα πρέπει να έρθει εδώ μοναδικό θέμα η δραστηριότητα του αγγέλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Καλαιπούλος. Κύριε συνάδελφοι, θα ήθελα, είναι σοβαρό το θέμα και θα ήθελα πολύ σύντομο να καθίσει σε συγκεκριμένη εικόνα δημοτικού συμβουλίου. Σας παρακαλώ, κύριε συγγνώμη για αυτό, αλλά τα μιλιά δημοτικού συμβουλίου και τις ελευθέρωτες διαδρόμους δεν είναι σωστή εικόνα. Ευχαριστώ, Θαλάση. Δεν δίνουμε καλή μαρτυρία στον κόσμο που έχει αγωνία και ήθελε να παρακολουθήσει μια ανοιχτή διαδικασία. Λοιπόν, κοιτάξτε και θα συμφωνήσουμε όλοι. Υπάρχει μια κακή πληροφόρηση και παραπληροφόρηση. Εάν με ακούσετε με προσοχή, θα συμφωνήσετε όλοι και θα καταλάβετε ότι είμαστε όλοι στον ίδιο άξονα. Απλώς υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι διασπείρουν φήμες ακραίες
ότι είμαστε προς το ένα ή προς το άλλο, με αποτέλεσμα ο κόσμος που δεν ξέρει και δεν είναι ενημερωμένος, πράγματι να ανησυχεί και να ξέρουμε τι αποφασίσαμε προχτές. Κοιτάξτε συνάδελφοι, προχτές αποφασίσαμε στο να υπάρχει ανάπτυξη αφού μπουν πρώτα περιβαλλοντικοί κανόνες και πλαίσια, τα οποία έτσι αλλιώς τα έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελληνική πολιτεία δεν θα θεσπίσει γρήγορα, διότι χαϊδεύει τα αυτιά κάποιων επιχειρηματιών, να φτιαχτεί πλαίσιο, να ξέρουμε τι θα φτιάξει, πού θα το φτιάξει και να ξεκινήσει και θα είμαστε δίπλα. Λοιπόν, είπαμε για τουριστική ανάπτυξη. Εδώ οι εισηγητές και οι νομικοί συμβουλευτικοί του Παπά, και θα έρθουν στον Αρχαίωνα και σε εμάς, εμείς είμαστε στη μέση. Ούτε με τον Αρχαίωνα είμαστε, που δεν θέλει ούτε μια λάμπα να λάμπει εκεί πέρα το καλαμερό με την Έδα. Και αν είσαστε εδώ το Δεκέμβριο, και αν είσαστε εδώ το Νοέμβριο, θα βλέπατε ότι όλοι μας, και εγώ που σας ομιλώ, τους Αρχαίωνες τους πετάξαμε έξω και τους είπαμε, εμείς θα ζήσουμε με τις Χελώνες. Εσείς μπορείτε να φύγετε, διότι αυτοί θέλουν την πλήρη ενημοποίηση και την πλήρη καταστρατήγηση κάθε ανάπτυξη. Αυτό είναι το ένα άκρο. Το άλλο άκρο το εκπροσωπεί όποιος παπάς, ο οποίος επειδή έχει λεφτά, μπορεί να παρακάμπτει νόμους, διαδικασίες και να λέει, έχω χρήματα, μπορώ να χτίζω όπου θέλω. Εμείς εδώ λέμε το όχι. Και στους μεν και στους δε. Εμείς είμαστε με το λαό και την ανάπτυξη και στη μέση. Και το περιβάλλον και τον άνθρωπο και την οικογένεια, τους κατοίκους, τον τόπο. Σε αυτό είμαστε στοιχισμένοι. Και η απόφασή μας σε αυτόν τον άξονα ήταν. Δεν πήραμε ούτε τη θέση του Αρχαίωνα, διότι δεν ήταν κανένας, φοβάμαι από εσάς, εκτός από τους πρόεδρους των κοινοτήτων, που το Δεκέμβρη και τον Νοέμβρη τους πετάξαμε έξω και παραξηγήθηκα για αυτό. Με ομόφωνη απόφασή μας. Με ομόφωνη απόφαση. Κύριοι, εδώ δεν θα σπίτια για μια εγκαταμένε λάμπε η Κατίνα ή εγκαταμένε λάμπε ο κ. Τζαραντάρη. Διότι εσείς έχετε σχέδιο να σφραγίσετε την περιοχή, να την ερημώσετε και τους είπα και το θυμάστε Θανάση και μου είπες, ξέφυγες λίγο, ότι εσείς ως μικρή οργάνωση πίσω έχετε άλλα συμφέροντα. Αφού την υποβαθμίστε και την βουλιάξετε τη γη, πίσω σας είναι κάποιοι άλλοι επιχειρηματίες που θα έρθουν να την αγοράσουν ένα ευρώ. Αυτά τα συμφέροντα εκπροσωπείτε και τους βγάλαμε έξω. Και με παρεξήγησα, αλλά το Συμβούλιο, κύριε, ευχαριστούμε τη μαρτυρία όλων, είπε ναι. Όχι σε αυτή την ακραία τοποθέτηση των Αρχαιρώνων και των Αρχαιρωνάδων. Από την άλλη μεριά, αυτό που αποφασίσαμε προχτές, είπαμε και όχι στον οποιοδήποτε λεφτά που μπορεί να καταπατά νόμους, να έχει τα λεφτά του σε offshore και να μην πληρώνει ποτέ φόρο στο κράτος. Και ξέρουμε και το συγκεκριμένο κύριο και πως πήρα αυτή τη γη, να χτίζει την έχει λεφτά όπου θέλει. Πάνω στα σπίτια σας, στα χωράφια σας, πάνω στην άμμο. Μας αφήνουν αδιάφορους χειρονάδες. Αλλά όχι πάνω στην άμμο. Κοιτάξτε συνάδελφοι. Ο κύριος αυτός ήθελε να φτιάξει μια ολόκληρη πολιτεία παράκτια δίπλα στο κύμα από την Έδα μέχρι τον Αγιανάκη. Και ακούστε κάτι, ξέρετε πόσα σπίτια. Ξεκίνησε από τα 60, πήγε στα 50, αλλά πήγε να αντιδράσει και είδε αντιδράσει από τους κατοίκους που είναι δίπλα. Το κούσιμο όλο το κούσιμο ήταν αντίθετο. Τόσο από ένα. Και κλείνω. Και ο κύριος αυτός ήθελε να φτιάξει 41 τελικά σπίτια αυτές τις είχε κάνει στην πολεοδομία, αλλά προσέξτε, πήγε να παρακάμψει τις νόμιμες διαδικασίες, να αποδικάσει, να πάρει την άδεια της πολεοδομίας, να πάει να χτίσει και μετά να τρέχουμε. Εδώ, πήγα το πρώην ο Μάρκης, τον οποίο είναι να κάνει ενοχλήσει το 2006-2007. Και του λέει, κύριε, φέρτε τις μελέτες σας, φέρτε τα σχέδιά σας να πάμε μαζί. Μήπως τα φέρανε μέχρι τώρα εδώ στο Δημό. Απανού μάθαμε, και που σας παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, απανού μάθαμε τα σχέδιά του, ότι δεν πρόκειται για τουρισμό. Ξέρετε τι οικονομικός σύμβουλος ο κύριος Βρετάκης. Ακούστε, δεν κάνουμε κύριε τουριστική επένδυση. Μην νομίζετε ότι εδώ θα φτιάξει το ξενοδοχείο για να δώσουμε δουλειές σε κάποια παιδιά. Δεν κοιτάμε τον τουρισμό. Εμείς σπίτια θα φτιάξουμε και θα τα πουλήσουμε. 50, 40, 60. Και αυτά τα σπίτια στην ίδια γραμμή επί αρκής 3 χιλιόμετρων, εσάς το καλοκαίρι σας αφορά, γιατί είναι πάνω στην πόρτα σας, είναι στην πόρτα των άλλων. Θα φτιάξουμε 3 χιλιόμετρα ένα τείχος σαν της Λούτσας, το οποίο μετά θα λέτε εσείς γιατί το αφήσετε να γίνει αυτό το έγκλημα. Και λέει ότι μετά ο τάδε Γερμανός και το λιγό, το πιο φθηνό σπίτι είναι κάτω από ένα, το πιο φθηνό σπίτι είναι 800.000 και το πιο ακριβό που ρώτησα είναι 5 εκατομμύρια. Από εμάς κανένας δεν θα τους βλέπετε με τα κέντρα. Θα έρθουν λοιπόν κάποιοι πλούσιοι Γερμανοί, θα πάρουν τα σπίτια αυτά για ένα μήνα το καλοκαίρι, θα τα κλειδώνουν όλο τη χειμώνα, θα περιφράξουν όλη την ακτή και θα σας πούνε κύριοι για μπάνιο, πέρα από το ποτάμι, εδώ είναι δική μου. Και βέβαια με τις κλοπές και τις ρισκές που γίνονται, ο κάθε Γερμανός θα αντικρίσει την περιοχή. Και εμείς είπαμε,
Όχι στην ιδιωτικοποίηση της παραλίας από τη μια μεριά και όχι στους χελωνάδες που θέλουν να μας πάνε στην άλλη ερημοποίηση. Στη μέση, νόμιμα, όμορφα και με διαδικασία. Και είπαμε, γιατί κύριοι του Παπά από το 2006 που παλεύετε, δεν μας φέρετε το προεδρικό διάταγμα και μελέτες να σας δώσουμε και την ευχή μας. Αλλά τους παρακάμπτετε και πάτε μετά χωρίς αυτό το πλαίσιο να δημιουργήσετε τελεσμένα όπως αυτοί που χτίζαν τα αυθαίρετα στον Ημιτό και στην Πεντέλη. Μετά την ξύλωση. Το όχι λοιπόν που ακούστηκε κύριε Τσίγκανε δεν ήταν στην ανάπτυξη που κακώς και σηκώσανε τον κόσμο. Το όχι ήταν στην αυθαιρεσία. Το όχι ήταν στην παραδομία. Το όχι... το είπατε. Το είπατε. Σας παρακαλώ. Καταρχήν ξεκοκινήστε. Και να μην το σκούσα τον κόσμο. Ξεκοκινήστε όμως πρώτα και θα μιλήσετε από μετά. Ακούστε. Επειδή λοιπόν εδώ γίνεται μια παραχάραξη, θα συμφωνήσω όλοι στο εξής, ότι αγαπάμε τον τόπο μας, θέλουμε να τον αναπτύξουμε και να φτιάξουμε μια ωραία περιοχή τουριστικής ανάπτυξης. Με ήπια μορφή, χωρίς να ξυλώσουμε το δάσος και την άμμο και αύριο να μας καταργούνται γιατί επιτρέψαμε αυτό το έσχο.